πει περισσότερα για τις δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρτ. Χριστίνα, επιστρέφουμε κοντά σου και μείναμε στο σημείο που λέγαμε για τις προκλήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια λόγω του πολέμου, του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Ακριβώς, και αφού να θυμίσουμε τους τομείς που απαρίθμησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ότι θα επηρεαστούν στην κυπριακή οικονομία, μετέφερε μάλλον μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, Νουφρία. Είναι πολύ καλό το επίπεδο ρευστότητας, έχει δηλαδή τα μαξιλαράκια προκειμένου να απορροφήσει πιθανούς κραδασμούς. Είναι σχεδόν μηδενική η έκθεσή του στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει μειώσει, λέει, ο τραπεζικός τομέας το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό. Εμφανίστηκε βέβαια η έκτιμα καλύτερα ότι και αυτή την φορά και σε αυτή την κρίση η Κύπρος θα καταφέρει να αντεπεξέλθει, γιατί, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα θεμέλια της οικονομίας της Κυπριακής είναι πλέον ισχυρά και πολύ διαφορετικά με αυτά που ήταν πριν από κάποια λίγα χρόνια. Έχει αποδείξει πόσο ευέλικτη είναι η κυπριακή οικονομία και είμαι βέβαιη, είπε, ότι θα μπορέσει με ευκολία να εξελίξει το οικονομικό της μοντέλο, όπως το έχει αποδείξει εξάλλου και στο παρελθόν. Βέβαιος ότι και αυτή η κρίση θα ξεπεραστεί, εμφανίστηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο με την κυρία Λαγκάρτ. Έχουμε αποδείξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι μπορούμε να αναδυόμαστε πιο ισχυροί από τέτοιες κρίσεις, και αυτό ευελπιστούμε ότι θα το καταφέρουμε και αυτή την φορά. Να σου πω και κάποιες προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης, στους οποίους αναφέρθηκε και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο Νούφριε. Έχουν μειωθεί κατά τις, μεν υπήρχαν οι προβλέψεις για ανάπτυξη 3,6% για φέτος. Υπάρχουν κάποια σενάρια που τα κατεβάζουν αυτοί το ποσοστό ανάπτυξης στο 2,7% λόγω του πολέμου. Όμως, είπε ο Κωνσταντίνος Σιροδότου, μπορούμε ακόμα να μιλούμε για αριθμούς ανάπτυξης πέραν του 3%. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπιδοφόρα τουλάχιστον τα μηνύματα για τον τραπεζικό τομέα. Είχε δώσει και ένα προμήνυμα σε σχέση με την σμίκρυνση αυτή του προβλήματος στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου μέσα από τη συνέντευξή της τις προηγούμενες ημέρες στο Φιλελεύθερο, η κυρία Λαγκάρτ, και επανέλαβε βεβαίως αυτές τις διαπιστώσεις για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, και πάμε τώρα να δούμε.